πώς να ζωγραφίσουμε εύκολα δεντράκια φθινοπορεινά. Γεια σας παιδιά, είμαι η κυρία Ελένα. Γεια. Και σήμερα μαζί μας έχουμε τον Κέρμη, τη Αρχή. Γεια σας. Και έχουμε τον Βασίλη και την Αφέλη. Σήμερα παιδιά μου θα φτιάξουμε ωραία φθινοπορεινά δεντράκια, θα σας δείξω. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Επίσης, να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζουμε καινούργιο βίντεο. Επίσης, θέλω να πω τα χαιρετίσματά μου. Ο Κέρμη θέλει να πει τα χαιρετίσματά του στη Γιάννα, τη φίλη μας. Γεια σου, Γιάννα! Σε αγαπώ πάρα πολύ. Τι κάνεις, είσαι καλά? Γεια! Ωραία, Κέρμη, θες να της πεις κάτι άλλο? Θέλω να της πω να περνάει όμορφα. Και σε ποιον άλλο θες να πεις χαιρετίσματα? Θέλω να πω και στην Κατερίνα τη φίλη μας. Τέλεια, Κέρμιτ μου. Πολύ ωραία, Κατερινάκη, γεια σου, φιλάκια για από μένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, παιδιά, θα ξεκινήσουμε και τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το χεράκι σας, Νεφέλη μου, θα το βάλουμε εδώ. Θα γυρίσουμε το φύλλο μας να είναι έτσι μακρόστενο για αρχή. Θα τοποθετήσεις το χεράκι σας εδώ και θα το σχεδιάσει κάποιος γύρω-γύρω. Τώρα θα το σχεδιάσω εγώ. Μπορεί να το σχεδιάσει η μαμά σας, ο μπαμπάς σας, είτε και μόνη σας. Σχεδιάζουμε λοιπόν το χεράκι και αυτό θα είναι ο κορμός του δέντρου. Και θα το ζωγραφίσουμε καφέ. Και θα κάνει και ο Βασίλης. Βάλε, Βασίλη μου, το χέρι σου, το λίγο πιο μπροστά. Εκεί, ωραία. Ωραία, με αυτόν τον τρόπο έχουμε φτιάξει το κορμό του δέντρου, κορμό δέντρου και τα κλαδιά. Τώρα τα παιδιά θα το ζωγραφίσουν καφέ. Αφού λοιπόν παιδιά έχουμε τελειώσει τους κορμούς των δέντρων μας, τα παιδιά τους ζωγράφισαν πολύ ωραία με τους μαρκαδόρους, θα χρειαστούμε μία μπατονέτα, αυτό είναι που καθαρίζουμε τα αυτάκια μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία, μπορείτε και περισσότερες. Τώρα εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μία με τα παιδιά. Έχουμε βάλει λοιπόν κάποια χρώματα εδώ. Θα πάρουμε την μπατονέτα. Θα τη βουτήξουμε στο χρωματάκι, όποιο θέλουμε. Ας πούμε ξεκινάμε με το κίτρινο. Και κάνουμε πάνω στη ζωγραφιά μας τα φύλλα, τα κάνουμε σαν τελίτσες. Γεμίζουμε όποιο σημείο θέλουμε. Πάμε, Νεφέλη. Έλα και εσύ, Βασίλη. Ό,τι χρώμα θέλετε, παιδιά, και τα ανακατεύετε. Ωραία. Τα παιδιά τελείωσαν τις ζωγραφιές τους. Έχουμε χρησιμοποιήσει χρώματα φθινοπορεινά, όπως κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Υπάρχουν και κάποια πράσινα φύλλα ακόμα το φθινόπωρο. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι. Και αυτές είναι οι ζωγραφιές μας για σήμερα. Κέρμη, μου αρέσουν? Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Σου άρεσε αυτή η τεχνική μας, θα την κάνεις και εσύ? Θα την κάνω και εγώ, μου άρεσε πολύ. Χαίρομαι, Κέρμη μου, γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή είναι η τεχνική μας για σήμερα. Να θυμάστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρωματάκια θέλετε. Εμείς βάλαμε εδώ τα φθινοπορεινά χρωματάκια μας και φτιάξαμε τα δεντράκια. Θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!